Υπάρχει ένα διαφυσβήτητο γεγονός. Ο νόμος, η συνταγματική πρόβλεψη για την ψήφο των αποδήμων και τις 200 ψήφους ψηφίστηκε πότε? Το 2001. Από το 2001 μέχρι το 2012, για 11 δηλαδή χρόνια, Νέα Δημοκρατία και ΠΑΣΟΚ είχαν πάνω από 200 ψήφους και μπορούσαν μαζί οι δυο τους να ψηφίσουν αυτό που φέρνει σήμερα ο κύριος Βορύδης. Με πολύ μεγάλη άνεση. Όχι απλά 200, 200 πλάς. Λοιπόν, 200 πλάς δεν χρειαζότανε. 200 πλάς. Λοιπόν, για ποιο λόγο δεν ψηφίστηκε ποτέ αυτός ο περιβόητος νόμος, αυτό που φέρνει σήμερα ο κύριος Βορύδης? Γιατί πολύ απλά τότε ήταν ο μεταξύ σας δικοματικός ανταγωνισμός, ο οποίος δεν επέτρεπε να έρθει αυτός ο νόμος. Τα πολιτικά παιχνίδια, το μικροκομματικό συμφέρον. Απλά σήμερα ο δικοματικός αυτός ανταγωνισμός αντικαταστάθηκε και στη θέση του κινήματος αλλαγής του ΠΑΣΟΚ μπήκε ο ΣΥΡΙΖΑ. Αυτή είναι η ιστορία. Τι το συζητάμε και το πολύ ψάχνουμε γιατί δεν έγινε και γιατί δεν έγινε? Γι' αυτό δεν έγινε. Μα γι' αυτό δεν έγινε. Και επιβεβαιώθηκε ότι και τώρα η ανακοίνηση ξανά του ζητήματος της ψήφου της από των αποδήμων, παρά το γεγονός ότι υπάρχει νόμος πρόσφατος, νόμος ψηφισμένος με πολύ μεγάλη πλειοψηφία, αυτή η ανακοίνηση υπηρετεί σκοπιμότητες μικροκομματικές, επικοινωνιακές, και για το λόγο αυτό η κυβέρνηση αξιοποίησε τις δηλώσεις της κυρίας Τζάκρη, που έθεσε θέμα κριτηρίων που τα έχουν ψηφίσει και η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ. Άλλα στο εσωτερικό, άλλα στο εξωτερικό, άλλα θέλω και άλλα κάνω, πώς να σου το πω, αλλά το τραγουδάκι αυτό ας το αφήσουμε στο μάλαμα, αλλά αυτή είναι η ιστορία. Και ακούμε κάτι μεγαλοστομίες εδώ, χτες από τον κύριο Βλάση, για τις θεωρίες, λέει, του ΚΚΕ. Ποιες είναι οι θεωρίες του ΚΚΕ? Οι θεωρίες του ΚΚΕ και αυτό που αναπτύξαμε χτες είναι ο νόμος που ψηφίσατε κι εσείς. Αυτές είναι οι θεωρίες. Και απλά ανοίγετε πάλι τέτοιο ζήτημα μόνο και μόνο για να χαϊδέψετε τα αυτιά των αποδήμων και γιατί τους αντιμετωπίζετε ως κουκιά. Γιατί αν δεν τους αντιμετωπίζατε ως κουκιά, θα φροντίζατε, όλοι εσείς που κυβερνήσατε τόσα χρόνια, θα φροντίζατε να λύσετε ορισμένα προβλήματα από αυτά που ζουν οι Έλληνες μετανάστες, φοιτητές, εργαζόμενοι στο εξωτερικό. Είτε έχει να κάνει με την εκπαίδευσή τους και τα σχολεία που φθήνουν χρόνο με το χρόνο, είτε έχει να κάνει με την αποψήλωση των προξενικών αρχών, είτε έχει να κάνει με άλλα ζητήματα και κυρίως με την αιτία που αυτοί οι άνθρωποι ξεριζώθηκαν. Δεν ξεριζώθηκαν από χόμπι, δεν κάνουν διακοπές, ξεριζώθηκαν γιατί τους διώξατε. Οι πολιτικές σας. Από τη δεκαετία του 60, τότε που η μετανάστευση ήταν ευλογία δια τον τόπο, μέχρι πρόσφατα. Τα χρόνια των μνημονίων και της κρίσης. Αυτή είναι λοιπόν η ιστορία. Τι θα έχει νόημα να συζητήσουμε? Θα είχε νόημα να συζητήσουμε ζητήματα εφαρμογής του νόμου, βεβαίως, που έχει ζητηθεί ήδη από πέρσι, τον Αύγουστο, όταν συγκροτήθηκε και η Διακομματική Επιτροπή στο πλαίσιο του Υπουργείου Εσωτερικών. Θα είχε νόημα να συζητήσουμε ζητήματα καλύτερης ενημέρωσης για τον νόμο, που φαίνεται ότι ακόμη υπάρχουν άγνοιες συγχύσεις σε αρκετές περιπτώσεις. Θα είχε νόημα να συζητήσουμε ζητήματα γραφειοκρατικών προσκομμάτων και εμποδιών, που δεν έχουν να κάνουν όμως με την ουσία του νομοσχεδίου, έχουν να κάνουν με προβλήματα του ελληνικού κράτους, έχουν να κάνουν με τη δυσλειτουργία των προξενικών αρχών, έχουν να κάνουν με τέτοιου είδους ζητήματα, όπως είναι για παράδειγμα η δυνατότητα ή αδυναμία άντλησης ή αναζήτησης των απαιτούμενων δημοσίων εγγράφων που θέτει ο νόμος. Όταν ψηφίστηκε, κύριε Βορύδη, ο νόμος, και θέσαμε εμείς το ερώτημα στην τότε ηγεσία του Υπουργείου Εσωτερικών, υπάρχει ζήτημα αναζήτησης των αναγκαίων δημοσίων εγγράφων, απολυτήρια, πτυχία, ένσημα, στρατό και πάει λέγοντας? Η απάντηση ήταν ότι δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα και ότι αυτά τα στοιχεία μπορούν να αντληθούν και να αναζητηθούν υπηρεσιακά. Σε ορισμένες περιπτώσεις βέβαια και οι ίδιοι κάτοχοι τα έχουν.
Κάποιος δηλαδή που είναι 30 χρονών και με βάση την πρόβλεψη του νομοσχεδίου δεν χρειάζεται να αποδείξει φορολογική σχέση με το ελληνικό κράτος. Αυτός ο άνθρωπος δεν έχει το απολυτήριο λυκείου. Δεν έχει το πτυχίο του. Δεν έχει τα ένσημά του από την Ελλάδα ή το απολυτήριο στρατού. Μα είναι δυνατόν να λέτε τέτοιο πράγμα? Γιατί το λέτε όμως αυτό? Γιατί υπερδιωγγώνεται αυτή την αδυναμία που είναι υπαρκτή σε ορισμένες περιπτώσεις? Γιατί την υπερδιωγγώνεται όμως? Για να υπονομεύσετε τον νόμο που και εσείς ψηφίσατε. Ποιος λοιπόν βάζει εμπόδια στην ψήφο των αποδήμων με βάση το συγκεκριμένο νόμο? Δεν λέμε ότι δεν υπάρχουν δυσκολίες. Δεν λέμε ότι δεν υπάρχουν δυσκολίες. Υπάρχουν και να τις συζητήσουμε. Και μάλιστα λείπει ο κύριος Αναστασιάδης, που είναι ο πρόεδρος της Επιτροπής Απόδημου Ελληνισμού. Συζητήσαμε στην Επιτροπή Απόδημου Ελληνισμού για τα ζητήματα αυτά. Είχε κάνει ενημέρωση, αν θυμάμαι καλά, ο κύριος Λιβάνιος, υφυπουργός τότε εσωτερικών, ότι δεν υπάρχει ζήτημα άντλησης αυτών των εγγράφων. Λοιπόν, αυτή είναι η ιστορία. Και ανοίγουν οι ζητήματα εκ του μηδενός για να παιχτούν τα γνωστά πολιτικά παιχνίδια. Χθες στην ακρόαση φορέων, κατά τη γνώμη μας, είχαν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον ορισμένες απαντήσεις στο ερώτημα που θέσαμε, για ποιο λόγο ήταν χαμηλός ο αριθμός όχι μόνο της συμμετοχής αλλά και της εγγραφής στους εκλογικούς καταλόγους των ευρωεκλογών, όπου εκεί δεν υπάρχει κανένας περιορισμός πλην ενός, να επιλέξει ο άλλος αν θα συμμετέχει στις ελληνικές ευρωεκλογές ή στις ευρωεκλογές του τόπου διαμονής. Και ρωτήσαμε για ποιο λόγο ήταν χαμηλός ο βαθμός, όχι συμμετοχής μόνο, και εγγραφής. Πέρα από τα προβλήματα που έθεσαν οι εκπρόσωποι για τις προξενικές αρχές, τη λειτουργία, τις αποστάσεις κτλ., αυτό που έθεσαν ως βασική αιτία ήταν ότι ένας αριθμός Ελλήνων επιλέγει να πάρει μέρος όχι στις ελληνικές ευρωεκλογές, δηλαδή για την ανάδειξη των Ελλήνων ευρωβουλευτών, αλλά για την ανάδειξη των Γερμανών ευρωβουλευτών, των Βέλγων ευρωβουλευτών, των Σουηδών ευρωβουλευτών και ούτω καθεξής. Και καλά κάνουν, λέμε εμείς. Γιατί είναι προφανές ότι ένα πολύ μεγάλο μέρος αυτών των ανθρώπων έχει συνδέσει την τύχη του, τη ζωή του, το μέλλον του, τη δουλειά του με τις εξελίξεις και τις συνθήκες περισσότερο της χώρας που διαμένει και λιγότερο της Ελλάδας. Και επιλέγει να πάρει μέρος σε αυτές τις ευρωεκλογές. Και ξαναλέω, και καλά κάνει. Όμως αυτό είναι ένα ζήτημα που εμείς πρέπει να το πάρουμε υπόψη μας. Δεν είναι ζήτημα τεχνικό. Δεν είναι ζήτημα εκλογικό, είναι ζήτημα βαθιά πολιτικό και κυρίως βαθιά κοινωνικό, που δείχνει το εξής, ότι από αυτόν τον τεράστιο όγκο των Ελλήνων αποδήμων, εδώ και δεκαετίες, γιατί η αποδημία δεν ήταν υπόθεση μόνο των τελευταίων ετών, έχει ιστορία πάνω από αιώνα, υπάρχει ένας όγκος, πολύ μεγάλος όγκος, που αν και αγαπάει την Ελλάδα, τιμά την καταγωγή του, έχει ψυχικό δεσμό, εν τούτης έχει χάσει κάθε πραγματικό, οικονομικό και κοινωνικό δεσμό, διαμορφώνει συνείδηση και κριτήριο με βάση τις συνθήκες μιας άλλης χώρας, διατηρεί ψυχικό δεσμό, δεν διατηρεί όμως οικονομικό και κοινωνικό δεσμό. Να γιατί πρέπει να υπάρχουν κριτήρια. Για να διευκολύνεται μεν ένας αριθμός να ασκεί το εκλογικό δικαίωμα από τη χώρα διαμονής του, όμως την ίδια στιγμή αυτοί που διευκολύνονται να έχουν συνθήκες ζωής που προσομοιάζουν με τις συνθήκες ζωής όσων ζουν στο εσωτερικό. Και ξαναλέμε εδώ κάτι που το κρύβεται, ότι το ζήτημα της ψήφου των αποδήμων δεν αφορά μόνο τους απόδημους όσους ζουν στο εξωτερικό. Αφορά και όσους ζουν στο εσωτερικό. Γιατί τον αφορά αυτόν που ζει στο εξωτερικό, αν το ζήτημα του οκταώρου των εργασιακών σχέσεων, της σύνταξης, της φορολογίας, θα το καθορίζει και κάποιος ή κάποιοι που δεν παίρνουν σύνταξη στην Ελλάδα, δεν φορολογούνται στην Ελλάδα, δεν δουλεύουν στην Ελλάδα. Τον αφορά. Τον αφορά και αυτόν που ζει στο εσωτερικό. Δεν αφορά μόνο τους απόδημους. Και αυτό πρέπει να το πείτε έτσι. Αλλά δεν το λέτε. Πρέπει να το πείτε έτσι. Ότι δηλαδή δίπλα σε σένα που δουλεύεις, παίρνεις σύνταξη, φορολογείς, εργάζεσαι, πας στρατό, θα διαμορφώνουν τις πολιτικές εξελίξεις από τις οποίες εσύ επηρεάζεσαι και κάποιοι οι οποίοι δεν θα υφίστανται τις ίδιες συνέπειες. Αυτό είναι. Τα κριτήρια αυτά λοιπόν είναι
ένα αυθαίρετο σχήμα, είναι κάτι, ένα καπρίτσιο κομματικό. Όχι. Αυτά τα κριτήρια υπάρχουν στην πάγια νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. Και μάλιστα, ένα μέρος αυτής της νομολογίας προκλήθηκε με παρέμβαση της ελληνικών κυβερνήσεων. Ελληνικών κυβερνήσεων. Και άλλες υποθέσεις, όπως για παράδειγμα η υπόθεση Μελιντσένκο, όπου λέει ότι η δυνατότητα αποκλεισμού όσων δεν κατοικούν στο κράτος δικαιολογείται όταν, για παράδειγμα, ένας υπήκος που κατοικεί εντός του κράτους δεν φύγεται άμεσα από τις πράξεις των πολιτικών οργάνων που καλείται να εκλέξει και ότι γενικότερα δεν επηρεάζεται τόσο άμεσα ή διαρκώς από τα καθημερινά προβλήματα της χώρας. Προβλέπεται μόνο από την νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου? Όχι. Προβλέπεται και από την πρακτική συγκεκριμένων κράτων. Ανεπτυγμένων, όπως λέτε. Ανεπτυγμένων κρατών. Γιατί ακούσαμε χθες για τη Ζάμπια, για το Μαλάουι κτλ. Πριν πάμε στη Ζάμπια και στο Μαλάουι, ας πάμε να δούμε τι κάνουν οι Μεγάλη Βρετανία. Ας πάμε να δούμε τι κάνει η Γερμανία. Ας πάμε να δούμε τι κάνει η Γαλλία κτλ. Ηνωμένο Βασίλειο. Για να μπορεί κανείς να ψηφίσει, θα πρέπει να έχει εγγραφεί στους εκλογικούς καταλόγους εντός των προηγούμενων 15 ετών, σύμφωνα με νόμο που ισχύει από το 1985. Γερμανία. Επίσης. Εκλογικούς καταλόγους εντός των προηγούμενων 15 ετών. Γερμανία. Ο νέος εκλογικός νόμος έδωσε το δικαίωμα άσκησης και σε αυτούς που ζουν στο εξωτερικό, εφόσον όμως μπορούν να αποδείξουν προσωπική και άμεση γνώση των πολιτικών συνθήκων στη Γερμανία και πως επιπλέον επηρεάζονται από αυτές. Είναι χαζά αυτά τα κράτη που βάζουν τέτοιες προϋποθέσεις. Και όσο μεγαλύτερος, αυτές οι πιο αυστηρές από αυτές που έχουν μπει στο νόμο. Και όσο μεγαλύτερος, ναι, προσέχτε όμως, όσο μεγαλύτερος είναι ο αριθμός των αποδήμων σε σχέση με τον πληθυσμό που ζει στην Ελλάδα, τόσο πιο αυστηρές είναι οι προϋποθέσεις. Θέλετε να ανοίξουμε θέμα εκλογικών καταλόγων και ανανέωσης τους? Γιατί το ελληνικό δίκαιο, και εδώ είναι η διαφορά της Ελλάδας σε σχέση με τις άλλες χώρες, έχει δύο ζητήματα. Πρώτον, από εφαρμογή του δικαίου του αίματος. Δεν ξέρω κατά πόσον τα έχουν αυτά τα κράτη και, πόσο πίσω ανατρέχει το δίκαιο του αίματος. Λοιπόν, όχι μόνο αυτό, έχει και κάτι άλλο. Ότι η εγγραφή, η πολιτογράφηση, δηλαδή η απόκτηση της ελληνικής υπηκότητας, συνεπάγεται αυτόματη εγγραφή στους εκλογικούς καταλόγους. Σε άλλες χώρες μεσολαβεί στάδιο, κύριε Βορύδη, εγγραφή στους εκλογικούς καταλόγους. Η απόκτηση υπηκότητας δεν συνεπάγεται στις άλλες χώρες αυτόματη εγγραφή στους εκλογικούς καταλόγους. Αυτά είναι τα... Ναι, αλλά αυτά υπάρχουν ορισμένες ιδιαιτερότητες. Υπάρχουν ορισμένες ιδιαιτερότητες, ξαναλέω, όσον αφορά το ελληνικό δίκαιο. Και επίσης υπάρχει και κάτι άλλο. Ότι ο αριθμός των Ελλήνων αποδήμων είναι περίπου μία άλλη Ελλάδα. Ενώ εδώ μιλάμε για κράτη, 5 εκατομμύρια Γάλλοι σε σύνολο 60 εκατομμυρίων που ζουν στη Γαλλία, 3 εκατομμύρια Γερμανοί σε σύνολο 80 εκατομμυρίων, για να μην μιλήσουμε για κράτη όπως είναι η Ιρλανδία, όπως είναι το Ισραήλ, που απαγορεύουν πλήρως το δικαίωμα στους δικούς τους απόδημους. Να λοιπόν γιατί πρέπει να μπουν κριτήρια. Και αν θέλετε, εγώ θεωρώ ότι η ύπαρξη κριτηρίων βρίσκει σύμφωνος όχι μόνο ένα μεγάλο κομμάτι του ελληνικού λαού, αλλά βρίσκει σύμφωνος και ένα μεγάλο κομμάτι των αποδήμων, που ξέρουν ποια είναι η κατάσταση και στην ομογένεια. Ξέρουν ποια είναι η κατάσταση στην ομογένεια. Και ότι υπάρχει ένας κόσμος όπου έχει χάσει επαφή, καλός ή κακός, αλλά είναι αντικειμενικό αυτό, έχει χάσει επαφή με τις εξελίξεις στην Ελλάδα. Το γνωρίζουν αυτό. Θα υπάρχουν ενδεχομένως κάποιες αδικίες. Βεβαίως μπορεί να υπάρχουν και κάποιες αδικίες, μεμονωμένες περιπτώσεις. Όμως οι αδικίες αυτές είναι πολύ μικρότερες από την αδικία που θα υπήρχε αν επικρατούσε μία λογική η μέσα και η έξω. Δηλαδή ότι έρχονται κάποιοι απ' έξω και καθορίζουν τις εξελίξεις και δεν υφίσταται την ίδια στιγμή τις συνέπειες που υφίστανται όσοι ζουν εδώ. Αυτό είναι. Αυτό είναι το σκεπτικό των κριτηρίων που υπάρχουν με βάση και την ομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, που υπάρχουν και στην πρακτική άλλων κρατών και κυρίως υπάρχει σε μια βασική λογική που δεν είναι κομμουνιστική, σας το έχω ξαναπεί. Είναι αστική λογική. Είναι η συσχέτιση του εκλογικού δικαιώματος με την ύπαρξη υποχρεώσεων. Δεν είναι κομμουνιστικό αυτό, κύριε Βορύδη, είναι αστικό. Κύριε Υπουργέ, υπερασπιζόμαστε την κοινή λογική.
Αυτό υπερασπιζόμαστε. Εσείς έχετε φτάσει να μην υπερασπίζετε ούτε καν αστικές λογικές για να υπηρετείτε πολιτικά παιχνίδια. Αυτό κάνετε. Λοιπόν, παρακαλώ, λοιπόν, ολοκληρώστε, κύριε Τσόκα. Ολοκληρώνω. Δέχτηκα και διακοπές. Ο υπουργός είναι επιρρεπής να δίνει ιδεολογικό χρώμα και λοιπόν, σε τέτοια νομοσχέδια. Η ουσία είναι ότι εμείς ως ΚΚΕ προσεγγίσαμε από την πρώτη στιγμή το ζήτημα αυτό με θέσεις αρχών. Αυτό εξακολουθούμε να κάνουμε μακριά από πολιτικά παιχνίδια στα οποία συμμετέχουν όλα τα υπάλληπα κόμματα στις πλάτες των Ελλήνων αποδήμων δίπλα στα προβλήματα που τους έχουν συσσωρεύσει εδώ και χρόνια με την πολιτική τους. Ευχαριστώ.